Το τελευταίο μέρος της Προμεσογειάδας 2010 έλαβε τόπο σήμερα στην πόλη του Βόλου, ολοκληρώνοντας έτσι μια σημαντική διοργάνωση προβολής των 17ων Μεσογειακών Αγώνων που θα διεξαχθούν σε Βόλο και Λάρισα. Διοργανωτές του ποδηλατικού γύρου ήταν η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας και η Τοπική Επιτροπή της Κεντρικής Ελλάδος, οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Μαγνησίας και Λάρισας, οι δύο Δήμοι Βόλου Λάρισας, η ΤΕΔΚ των δύο νομών, αλλά και οι ποδηλατικοί σύλλογοι που εδρεύουν στις δύο πόλεις. Η προεκκίνηση του σημερινού αγώνα έγινε από την παραλία του Βόλου και στη συνέχεια οι ποδηλάτες μέσω των οδών Αργοναυτών, Λαμπράκη, Σέκερη και Αθηνών κατέληξαν στα Πευκάκια, όπου ξεκίνησε το σιρκουί με τερματισμό και πάλι στην παραλία του Βόλου. Ξεκίνησαν 56 αθλητές, σήμερα είναι με γύρω 40 γιατί κάθε μέρα βγαίνει κούραση και ευελπιστούμε σήμερα δεν βλέπουν να τερματίζουν παραπάνω από 20 γιατί την πρώτη μέρα κάνανε 100 χιλιόμετρα με βροχή, τη δεύτερη μέρα 140 και σήμερα είναι η τελευταία μέρα. Είμαστε ευχαριστημένοι, υπήρχαν κάποιες ατέλειες. Γι' αυτό γίνονται αυτές οι αγώνες. Θα προσπαθήσουμε να τους διορθώσουμε και του χρόνου να είναι πιο καλύτεροι και να έχουμε περισσότερο χρόνο. Ο αγώνας είναι πολύ σημαντικός, γιατί είναι προμεσογειάδα και εν ώψη των Μεσογειακών Αγώνων. Και είναι σαν μια δοκιμή των Μεσογειακών Αγώνων, να δούμε πού βρισκόμαστε κι εμείς οι ίδιοι αθλητές και πώς θα είναι τα πράγματα πάνω κάτω τότε. Και να ξέρουμε να ετοιμαστούμε και κατάλληλα. Κορυφαίοι ποδηλάτες έλαβαν μέρος στην υψηλού επίπεδου διοργάνωση, όπως η Ταμουρίδη και ο Βολιώτης στην καταγωγή Βολικάκης. Στο διάστημα που απομένει μέχρι το 2013, θα ακολουθήσουν και άλλες κοινές εκδηλώσεις, οι οποίες μάλιστα θα ενταθούν και θα επεκταθούν και σε άλλα αθλήματα.